Στην αθωότητά του επέμεινε ο Σεμπάστιαν Κούρτς που την Τετάρτη έκατσε στο ειδόλιο του δικαστηρίου στη Βιέννη. Ο 37χρονος πρώην καγκελάριος της Αυστρίας κατηγορείται για ψευδή κατάθεση σε Εξεταστική Επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με την εμπλοκή του στον διορισμό του επικεφαλής της Κρατικής Εταιρείας Συμμετοχών. Πριν μπει στην αίθουσα, ο 37χρονος πρώην καγκελάριος κατήγγειλε την πολιτικοποίηση της εισαγγελίας. Το εις βάρος του κατηγορητήριο εκτείνεται σε 108 σελίδες και σε περίπτωση που κρυφτεί ένοχος, ο Κούρτς αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 3 ετών.